Σε μια νέα σοβαρή καταγγελία προχώρησε με ανάρτησή του στο Facebook ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης ή πιο απλά των μηχανοδηγών στα τρένα Κώστας Γενιδούνιας. Σε ανάρτησή του στο γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο κύριος Γενιδούνιας γράφει ότι σήμερα ο ΣΕ κάνει επανεκκίνηση. Την πρώτη ημέρα της επανεκκίνησης, πριν από λίγο, μας ενημέρωσαν ότι θα υπάρχει μονή γραμμή μεταξύ Λάρισας Πλατέως. Δηλαδή θα κινούμαστε σε μονή γραμμή 130 χιλιομέτρων, γιατί ο σταθμός λιτοχώρου που εργάζεται δεν έχει κλειδούχο. Στη συνέχεια συμπληρώνει, αν δεν ντρέπεται και η ντροπή, ποιος ντρέπεται. Μονή γραμμή Λάρισα Πλατή γιατί έγινε ένα βραχυκύκλωμα. Με τα ταχυδαία ψέματά τους και αυτό το σημερινό ολοκληρώνει την κοροϊδία. Ζητάνε από εμάς να τους πιστέψουμε. Thank you.